Εισαγωγικά να πω ότι σαν Ομοσπονδία εδώ και πολλούς μήνες έχουμε πάρει απόφαση να στηρίξουμε τους συμβασιούχους και στο δικό μας χώρο αλλά και σε όλους τους χώρους. Είμαστε από τις Ομοσπονδίες που έχουμε βάλει γερά το ταξικό πρόσημο μπροστά στους αγώνες μας και στις δράσεις μας. Συνεχίζουμε και σε αυτή την πορεία. Θέλω να πω ότι συμφωνούμε καταρχήν με το πλαίσιο που τέθηκε και όλη την εισαγωγή και τις τοποθετήσεις. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικές. Εμένα αυτό μου δίνει μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι εδώ μέσα γίνεται η ζύμωση ανάμεσα στους εργαζόμενους. Από εδώ μέσα μπορούν να βγουν αποτελέσματα και μόνο με αγώνες και σωστές διεκδικήσεις και αποφάσεις από διοικητικά συμβούλια μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί είδαμε στο παρελθόν και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν ήταν οργανωμένες, δεν βγαίνανε μέσα από συλλογικές διαδικασίες και μοιραία κατέληγαν σε αρνητικά αποτελέσματα. Να πω ότι στον χώρο των αποκεντρωμένων διοικήσεων έχουμε 5.066 δασεργάτες που έχουν προσληφθεί τους τελευταίους μήνες, μάλιστα εν μέσω πυρκαγιών και καταστροφών στο Μάτι κυρίως, σε λάθος εποχή, καθαρά με προεκλογικό πρόσχημα. Δημιούργησαν, εμείς στον χώρο μας δεν είχαμε ποτέ έναν τόσο τεράστιο όγκο συμβασιούχων, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς πρέπει να βάλουμε μπροστά τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, πρέπει να βάλουμε μπροστά τη δουλειά με δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά, με αξιοπρεπείς μισθούς όμως, γιατί μόνιμη και σταθερή δουλειά είχαν και οι δούλοι στις βαμβακολοκαλλιέργειες. Το θέμα είναι να συνοδεύεται η μόνιμη και σταθερή δουλειά με καλούς μισθούς, αξιοπρεπείς μισθούς, με συντάξεις αξιοπρεπείς. Και όλο αυτό δεν μπορεί να είναι ξέχωρο αν δεν βάλουμε εμείς αυτά που θέλουμε για τις πραγματικές μας ανάγκες μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, αυτή η συνάντηση για μένα νομίζω ότι είναι η αφορμή για να τους χαλάσουμε την κανονικότητά τους. Δεν μας αρέσει η κανονικότητά τους. Η κανονικότητα της ανεργίας, η κανονικότητα της απληρωσιάς, η κανονικότητα των εκβιασμών και με αφορμή την πρόταση που έχουμε τώρα για τη μετατροπή του 103, να κάνω και άλλη μια πρόταση, να μπει στο σύνταγμά μας, όχι η ομοφοβία που ήθελα να περάσουν σαν πρόταση, που δεν διαφωνώ, αλλά η εργασιακή βία. Να απαγορεύεται διαρροπάλου η εργασιακή βία. Γιατί η εργασιακή βία ζούμε τα τελευταία χρόνια και αν δεν ξεσηκωθούμε, αν δεν σηκωθούμε από τις καρέκλες μας, θα συνεχιστεί αυτό και για μας και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ.